Πάει Βαλεριάνος και παίρνει θέση μέσα στην περιοχή του Πασχαλάκη. Περιμένει το σήμα του Χάνσεν ο Ματίγια για να γεμίσει από παρόμοια θέση και πετύχει δύο γκολ φέτος. Για να δούμε. Εκτελείται το φάουλ. Μπάλα γκολ για τον Άρη. Ισοφαρίζουν οι κυτριδόμαυροι. 1-1. Το παιχνίδι στα ίσια μέσα στην Τούμπα. Πανηγυρισμοί από τους παίκτες του Παντελίδη. Στο 85ο λεπτό ο Άρης παίρνει αυτό το οποίο δικαιούταν βάσει εικόνας του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Και τώρα φέρνει το μάτς στα ίσια. Δεν πρόλαβα να δω το σκόρερ, Γιώργο, βοήθησε με, νομίζω ο Βέλεθ είναι. Ο Βέλεθ. Ο οποίος από την πολύ όμορφη εκτέλεση, από αυτό το χρυσό πόδι, το δεξί πόδι του Χαβιέ Ματίγια, ισοφαρίζει για τους κυτρινόμαυρους, τους βάζει ξανά μες στο παιχνίδι και τους δίνει το δικαίωμα να βλέπουν πλέον και στη νίκη σε αυτά τα λεπτά που απομένουν. Στο 86 πλέον, αλλά 4 χωρίς καθυστερήσεις για τα 90. Πάω Κάρης 1-1 στη σέντρα. Οι γηπεδούχοι παγωμάρα στην Τούμπα και το παιχνίδι ξανά από την αρχή. Βλέπουμε ξανά σε replay τον γκολ του Άρη. Από την εκτέλεση του Ματίγια, ο Βέλεθ πετάχτηκε, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα σε δύο του Πασχαλάκη. Πάω Κάρης 1-1.